5η 21 Φεβρουαρίου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κομωτινή και η Μαρόνια έχουν πλέον Μητροπολίτη, λέγεται Παντελεήμων Μουτάφης. Είναι η απόφαση της ιεραρχίας, για την οποία βεβαίως και θα ασχοληθούμε εκτενώς κατά τη διάρκεια του σημερινού μας δελτίου. Σε άλλα θέματα τώρα, σε δηλώσεις του Πρωθυπουργού θα πάμε και σε μια εντυπωσιακή τοποθέτηση. Τουλάχιστον ως τέτοια μπορούμε νομίζω εύκολα να τη χαρακτηρίσουμε. Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί συμπεριφορές σαν αυτή που οδήγησε στα γεγονότα στις Κουριές Χαλκιδικής, δηλώνει ο Πρωθυπουργός και συνεχίζει αναφερόμενο στην επένδυση της Eldorado Gold στη Θράκη. Είναι μια επένδυση που θέλουμε πολύ και η όλη διαδικασία για την τελική έγκριση θα έχει ολοκληρωθεί εντός των επομένων 10 ημέρων. Μέσα σε 10 μέρες λοιπόν θα ξεμπλοκάρει η επένδυση του χρυσού στη Θράκη, όπως ακούσατε προηγουμένως και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, όπου ο κ. Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός της χώρας, παραχώρησε αναλυτική συνέντευξη. Ο κύριος Σαμαράς διαβεβαιώνει τους Καναδούς της Eldorado, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα μετά την επίθεση στις Κουριές Χαλκιδικής, ότι εντός 10 ημερών θα προχωρήσει η επένδυση στη Θράκη, καθώς όπως είπε είναι μια επένδυση που η κυβέρνηση τη θέλει πολύ. Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί συμπεριφορές όπως αυτές που προκάλεσαν τα γεγονότα στις Κουριές Χαλκιδικής, δήλωσε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο κύριος Σαμαράς διαβεβαίωσε τους Καναδούς της Eldorado, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα μετά την επίθεση στις Κουριές, ότι εντός 10 ημερών θα ξεμπλοκάρει η επένδυση στη Θράκη. Η Ελλάδα είναι μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και θα προστατέψουμε με κάθε κόστος τις ξένες επενδύσεις. Είναι μια επένδυση που θέλουμε πολύ και η όλη διαδικασία για την τελική έγκριση θα έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 10 ημερών, είπε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επένδυση στη Θράκη βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και μήνες. Όπως αναφέρεται, η Eldorado Gold, που έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 4 ορυχείων στη χώρα μας, έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εντός τετραετίας. Όπως αναφέρει επίσης η εφημερίδα, η συγκεκριμένη επένδυση αναμένει το πράσινο φως εδώ και μήνες και αποτελεί ένα από τα 4 ορυχεία χρυσού, τα οποία έχει αποκτήσει η καναδική εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια.